Δυστυχώς, μιλάμε για έναν εργαζόμενο. Πιθανότητα να δούμε και από τι έχει προκληθεί αυτή η τραγωδία. Τώρα, ελευθερία έχουμε όμως ξανά. Πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ, όσοι μας παρακολουθούν το επόμενο που θα πει η ελευθερία. Ναι, πολύ. Το νου σας, παιδιά. Γιατί? Έχουμε ξανά αυτούς επιτίδες που βγαίνουν έξω, κάνουν την υπάλληλη της ΔΕΗ και έτσι εξαπατούν πολίτες ανυποψίαστος να προσέχετε. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Κοιτάξτε, μπορεί να χτυπούν την πόρτα και να λένε να δούμε, παιδιά, το μετρητή, αν δουλεύει σωστά, μήπως σας έρχονται χρεώσεις, σας ήρθε φουσκωμένος ο λογαριασμός. Μου ήρθε, σε όλους μας πηγαίνει. Να δούμε το μετρητή, για ανοίξτε μας, να δούμε τα χαρτιά, το λογαριασμό. Είναι μεγάλη παγίδα, ειδικά για ηλικιωμένους και ανυποψίαστους. Μεγάλη, μεγάλη. Και άλλοι κάνουν ότι είναι από φυσικό αέριο διάφορα πράγματα. Έλα, Ελευθερία, ναι. Έχουν χτυπήσει πάντως αρκετές πόρτες, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Μάλιστα και την περασμένη εβδομάδα χτύπησαν σε δύο περιοχές, τη μία στην Αγία Παρασκευή και την άλλη στον Χολαργό. Κυρίως κινούνται, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, στα βόρεια προάστια. Τι κάνουν ακριβώς? Η μυθοβολογία που ακολουθούν είναι ότι χτυπάνε την πόρτα, εφόσον λοιπόν τους ανοίξει το θύμα, στη συνέχεια το σπρώχνουν προς τα μέσα, μπαίνουν στο διαμέρισμα, μπαίνουν στο χώρο όπου τους ενδιαφέρει για να ληστέψουν, κλέβουν ό,τι βρίσκουν και συνέχεια φεύγουν. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή, 25 Μαρτίου, τη μέρα της Εθνικής Επετείου, μπήκαν στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Αγία Παρασκευή και αφού την έκλεψαν, στη συνέχεια πήραν και το όπλο του γιού της, ο οποίος εργάζεται στην ασφάλεια ενός επίσημου προσώπου, και από ό,τι ενημερωθήκαμε έκλειψαν το όπλο, το οποίο είχε σφαίρες μέσα, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ενώ ακόμα μια περίπτωση η οποία απασχόλησε ήταν και εκείνη μιας γυναίκας, όπου κατάφεραν, μπήκαν στο σπίτι της στα βόρεια προάστια και της έκλειψαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό, το οποίο έφτανε τις 500.000 ευρώ. Πάντως και για τις δύο περιπτώσεις, όπως ακόμα και κάποιες καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς από περιοχές των βόρειων προάστιων, και η αστυνομία εικάζει ότι ενδεχομένως τα άτομα αυτά να αποτελούν και μέρη σπήρας που έχουν προχωρήσει στις ληστείες αυτές, βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν έρευνα προκειμένου να τους εντοπίσει, και γιατί όχι, να εντοπίσει και τα κλοπημαία.